Καλή Κυριακή, είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Sky για να συζητήσουμε την επικαιρότητα, τα θέματα της επικαιρότητας με πρώτο και καλύτερο βεβαίως την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τις εξαγγελίες που έκανε χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Βελίδιο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια αφού καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Καλή σας μέρα, ο κ. Βασίλης Λεβέντης είναι μαζί μας. Καλημέρα. Αριστερά του κ. Λεβέντη είναι όπως εγώ τους βλέπω τουλάχιστον, όχι όπως εσείς. Ο Αντώνης Δελατόρας, ο εκδότης της εφημερίδας Το Ποντίκι. Καλημέρα, καλημέρα. Το οποίο Ποντίκι το τελευταίο καιρό έχει δώσει ρεσιτάλ με τα πρωτοσέλιδα, κύριε Δελατόρα. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Γυρίσαμε από τις διακοπές με όρεξη. Γυρίσατε από τις διακοπές με όρεξη. Δεξιά μου είναι ο Δημήτρης Στάκης, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα. Χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, παλιότερα στο Μέγκα. Καλημέρα. Σήμερα κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στα παραπολιτικά. Και πολύ δεξιά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ο καλός μου φίλος από την εφημερίδα «Η Αυγή». Τι, μην μπεις τίποτα στο. Καλημέρα. Είσαι έτοιμος. Επειδή είπα πολύ δεξιά. Λοιπόν, αυτό πρέπει όμως εδώ... Όπως μας βλέπει ο κόσμος είμαι αριστερά. Ναι, να πάρει αυτό λέω. Ναι. Του φαΐλου το κόμμα. Ναι, του φαΐλου. θέλω να πω το εξής εδώ. Στην προηγούμενη Κυριακή ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος δέχτηκε μια σκληρή επίθεση από τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Δεν μπορέσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είναι αδύνατο σε μια ζωντανή εκπομπή να το φέρεις αυτό σε μια ισορροπία. Ήταν μια επίθεση την οποία εγώ προσωπικά την καταδικάζω και νομίζω και όλοι σας. Υπάρχουν επιχειρήματα και με βάση τα επιχειρήματα θα πρέπει να συζητάμε τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή και οι καλεσμένοι μου το ξέρουν και το ξέρουν πάντα. Χαρακτηρισμοί αυτού του τύπου που έγιναν, όχι δεν με βρίσκουν σύμφωνα αλλά είναι καταδικαστέοι. Είναι πάλι μαζί μας ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, έχει αντίθετη άποψη, βεβαίως έχει μια διαφορετική άποψη από πάρα πολλούς. Ενδεχομένως... Καλά, δεν με είπε και τίποτα, κομμουνιστή με είπε, εντάξει. Ναι, όχι, είπε κι άλλα, εντάξει, τώρα δεν θέλω να επανέλθουμε όμως αυτό. Καλά, τα άλλα τώρα είναι ότι απλώς εκφράζει ναι. την ιδεολογία Ο Ανδρέας το... ήταν ψύχρεμος και προχώρησε η συζήτηση έτσι και την μπορούσε να έχουμε χειρότερα. Λοιπόν, εδώ επειδή ξεκινάμε αυτή η σεζόν, ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, θα το ξεκαθαρίσουμε. Μόνο επιχειρήματα. Πολιτικός λόγος για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν... κάτι τάκι, επειδή ναι. σε άκουσα και στο ραδιόφωνο να το λες προχθές. Ναι. Υπάρχει το τελευταίο διάστημα μία, κατά την άποψή μου, λαθεμένη άποψη ότι οι δημοσιογράφοι είτε θα πρέπει να παίρνουν θέση, είτε θα πρέπει να στηρίζουν φανατικά τον έναν, είτε τον άλλον, είτε να βρίζουν τον έναν τον άλλον. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να κάθεται κριτικά απέναντι σε όλους και με απόσταση. Είναι καινούριο φρούτο αυτό. Να βγαίνουμε και να τσακωνόμαστε σε όνομα των πολιτικών Όχι, ή να βέβαια. Παίρνουμε ρόλους είτε από εδώ Καταρχάς, είτε από εκεί. Η δικιά μας δουλειά είναι άλλη. Οι δημοσιογράφοι που έρχονται εδώ δεν έρχονται για να υποστηρίξουν τον ένα ή το άλλο κόμμα. Έχουν και δικές τους απόψεις. Λέω γενικά. Και ο Ανδρέας, επειδή είναι και πιο εξειδικευμένος, γιατί έχει το ρεπορτάζ, το εργατικό χρόνια και το καλύπτει και το ξέρει καλά, σήμερα θα πούμε πάρα πολλά. Πάμε όμως να κάνουμε μια πρώτη ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, με τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να έχουμε μια πρώτη εικόνα από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Σε λίγη ώρα, σε 2-3 ώρες περίπου, θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου, την οποία θα μεταδώσει και ζωντανά ο Sky, όλοι πιστεύω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά. Να καθησυχάσει τις αγορές, Τάκη, πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση μητήρηση των δεσμεύσεων, αλλά και να αναδείξει τη νέα τροχιά στην οποία έχει μπει η ελληνική οικονομία, επιχείρησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία που κράτησε μία ώρα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, όπως ήταν αναμενόμενο, να μην μπόρεσε να γίνει συγκεκριμένος για το ζήτημα των συντάξεων. Ωστόσο, δεσμεύτηκε για μία σειρά από μέτρα. Πολλά από αυτά, πρέπει να πούμε, έχουν ορίζοντα τετραετίας. Σε προεκλογικό κλίμα, η ομιλία είπε πως η χώρα πατά γερά στα πόδια της. Πίστωσε όλη αυτή την αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως δεν ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη στο τέλος των μνημονίων και μέσα σε αυτό το κλίμα αρνήθηκε πως ήρθε στη Θεσσαλονίκη να μοιράσει παροχές και αυτό το στήριξε στο γεγονός πως η ελληνική οικονομία για 6 συνεχόμενα τρίμηνα, όπως είπε, σημειώνει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Βεβαίως το κυρίως μενού τάκι ήταν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε σχέση με τους ένστολους και τα αναδρομικά. Με συγχωρείς, οι ένστολοι με τα αναδρομικά είναι μια ιστορία που πρέπει να το διευκρινίσουμε. Έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις και πρέπει να πάρουν τα λεφτά. Δηλαδή, είτε θέλει είτε δεν θέλει η πολιτεία, πρέπει να τους τα δώσει γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Δεν είναι θέμα εξαγγελίας αυτό. Ναι, είναι θέμα συμμόρφωσης σε μια δικαστική απόφαση. Επεσήμανε εκεί ο Πρωθυπουργός και ίσως έχει μια σημασία ότι έγινε μετά την επίμονη
προσπάθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πίστοση δηλαδή και στον κύριο Καμένο, ναι, τη συγκεκριμένη εξαγγελία. Από εκεί και πέρα, μένουμε πολύ τάκι στη μείωση του ένφια, ως 50% είπε ο Πρωθυπουργός για χαμηλές ιδιοκτησίες και 30% μεσοσταθμικά σε δύο φάσεις, όπως είχαμε πει, 19 και 20. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ελεύθερων επαγγελματιών. Η οποία θα είναι 50% στην πρώτη φάση και 100% στη δεύτερη. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι για τους νέους που θα προσληφθούν. Για τους νέους που θα προσληφθούν, λέω, ναι. Α. Ναι, έλα, Αντώνη. Είναι για τους νέους, ναι. Είναι για τους νέους που θα προσληφθούν. Η φορολογία... 25 ετών, νομίζω. Ναι. Η φορολογία επιχειρήσεων από 29% πάει στο 25% σταδιακά μέχρι την 1η-1η του 2022. Σταδιακά, δηλαδή, 3 μονάδες, 4 μονάδες, πόσο... Τι σταδιακά, δηλαδή, 1% το χρόνο θα αφαιρεί, δηλαδή, τι να καταλάβω. Θα ξεκινήσει από την 1η-1η του 19 και θα πάει μέχρι το 2022. Μια καλή ερώτηση για σήμερα για τη συνέντευξη τύπου. Ναι, πώς δηλαδή. Δηλαδή, μια φορά το 1% κάθε φορά δεν γίνεται έτσι η ανάπτυξη ή κάνει μια παραπρακτικά ριζική τομή σε αυτό το θέμα της φορολογίας και οφείλει να το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι υποχρέωσή του. Υπό την έννοια είναι υποχρέωσή του γιατί ο ίδιος μιλάει για ανάπτυξη. Άμα μιλάμε για ανάπτυξη, πρέπει να δούμε το θέμα της φορολογίας. Αν δεν είναι η φορολογία δεν μειωθεί σε επίπεδα που το επιτρέπει και η ελληνική οικονομία, αλλά να μειωθεί ουσιαστικά, τώρα 1% του χρόνου δεν είναι. Προφανώς δεσμευμένος και ο Πρωθυπουργός από το υπερπλεώνασμα, γιατί πρώτη στιγμή λέγανε ότι οτιδήποτε θα ακουστεί θα, μέχρι το τελευταίο ευρώ θα προέρχεται από εκεί και τίποτα παραπάνω. Συνενετικός στην ομιλία όσον αφορά με τους θεσμούς. Σας είπα για τις συντάξεις, ουσιαστικά ακούσαμε μία μισή υπόσχεση, δεν ακούσαμε τίποτα για τα φορολόγητο. Στάκη, βεβαίως, είναι από την πρώτη. Και για άλλα δεν ακούσαμε. Εντάξει, ήταν πολύ φιλολός. Εντάξει. Αλλά σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν είπε ο κύριος Πρωθυπουργός τίποτα επί της ουσίας. Περιμένει τη συνεννόηση που θα κάνει με τους δανειστές και τον προσεχή Απρίλιο, όπως σήμερα παρουσιάζει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ της εφημερίδα Η Καθημερινή, θα υπάρξει και από τους ξένους η συνένεση ή όχι για την μείωση των συντάξεων. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα έχει συμβεί. Ωραία, συνέχισε. Και απλώς να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να καθησυχάσει και για τις όχι καλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τονίζοντας πως οι πρόσκαιρες αναταράξεις αγορές από εξωγενείς παράγοντες δεν ανησυχούν την ελληνική κυβέρνηση για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Ωραία. Από σήμερα. Και βεβαίως στο τέλος της ομιλίας του, όπως ήταν φυσικό, η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και το ονοματολογικό μπήκαν από τον Πρωθυπουργό. Ναι, το για το θέμα της Μακεδονίας και το θέμα των Σκοπίων δεν άκουσα τίποτα βέβαια στην ομιλία. Εγώ ίσως εγώ να μην το πήρα είδηση. Νομίζω ότι το παρέλειψε αυτό τελείως. Θα δούμε όμως τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ θερμά, Αντώνη. Περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο κύριος Πρωθυπουργός στη 1 το μεσημέρι. Τι ώρα είναι η συνέντευξη? Στη 1 το μεσημέρι, ακριβώς. 1 το μεσημέρι. Θα τη μεταδώσει ο Sky ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή δουλειά. Καλό κουράγιο. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο. Βεβαίως εδώ πέρα δεν ξέρω αν υπήρξε, και θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, δημοσιονομική αποτύπωση των παροχών. Γιατί για όλους είπε κάτι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Να ακούσω το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, στη συνέχεια ο Αντώνης και οι δύο συνάδελφοι, για αυτά που είπε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ βλέπω ένα Πρωθυπουργό που 4 χρόνια κόβει και μετά έρχεται και λέει να μερικά πράγματα να τα αποκαταστήσει. Ναι. Εγώ αυτό το θεωρώ τρελοκομείο. Γιατί, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, και αυτή. Γενικώς έτσι, το να... αν μου λέγανε θέλεις να αναλάβεις Πρωθυπουργός. Για ένα διάστημα θα κόβεις, ναι. Και μετά αν κόβεις για να όταν πάτε για εκλογές, όταν είναι έρθει η ώρα των εκλογών, αν έχεις περίσσευμα δίνε. Να σας κάνω το δεν θα παίζα ένα τέτοιο ρόλο. Ένα λεπτό. Να σας κάνω το ερώτημα δηλαδή, ως εξής. Ο Πρωθυπουργός να είναι σφαγέας στο 80% του χρόνου του, της θητείας του, και στο 20% να είναι γαλαντόμος. Μάλιστα. Αυτά είναι γελιότητες. Να ρωτήσω κάτι. Η οικονομία έχει οι πρόβλημα. Οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη χώρα. Ένα λεπτό. Η οικονομία έχει πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι και εσείς το έχετε επισημάνει πολλές φορές. Δεν είναι στα καλύτερά της η ελληνική οικονομία. Ναι. Κατά συνέπεια, όποια κυβέρνηση και αν ήταν, είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε κάποια μέτρα για να μαζευτεί το πράγμα. Ναι. Όταν λοιπόν
Ρωτάω, πιστεύετε... Το ξεμαζεύουμε τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, λέω, ναι. Πιστεύετε ότι μαζεύτηκε η ελληνική οικονομία? Εάν ναι, και ήρθαμε όχι σε κάποια... Όχι όπως πρέπει. Όχι εγώ, λόγω χάρη στις συντάξεις, είμαι της άποψης ότι πρέπει να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων όπως στην Αυστραλία. Καλά, το έχετε, όταν έχεις λεφτά στην τράπεζα ή όταν έχεις από ενίκεια, να κόβεται εντελώς η σύνταξη για να μπορούμε τα λεφτά αυτά να τα δίνουμε σε μονογονικές μητέρες, σε σπουδαστές, σε χείρες. Περιέχει μια κοινωνική αδικία αυτό, σας πω γιατί. Εντάξει, τώρα γιατί, αυτές είναι απόψεις. Όχι, δεν είναι απόψεις. Δηλαδή είναι άδικη η Αυστραλία τώρα και είναι δίκαιη η Ελλάδα. Όχι, περιμένετε. Εντάξει, μην μυθοποιούμε τις ξένες οικονομίες. Όταν κόβεις από τον έχοντα για να βοηθήσεις τον φτωχό, δεν είναι αδικία, κύριε Χατζή μου. Είναι φιλοσοφία, είναι επιλογή. Καλά, δεν είστε και κομμουνιστής. Δεν είναι θέμα. Εντάξει, ένα λεπτό. Πρέπει να είσαι κομμουνιστής. Οι κομμουνιστές δεν είχαν δικαιοσύνη. Εντάξει, και γι' αυτό κατέρευσαν. Ναι, ο κομμουνισμός είχε δικαιοσύνη. Ένα λεπτό. Αν είχε δικαιοσύνη, δεν θα κατέρευσε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όταν κάποιος πληρώνει, ναι, του επιβάλλεις να πληρώνει. Ναι. Εκτός αν πάει ένας πλούσιος και πει ότι εγώ δεν θα πληρώνω. Περί σύνταξης. Δεν είναι ότι σου δίνω πίσω λεφτά. Δεν πληρώνει λοιπόν αυτός ο πλούσιος. Η σύνταξη είναι επίδομα για να περάσει τα στερνά σου. Δεν είναι. Επειδή έδινες κρατήσεις επί 40 χρόνια, μάλιστα, ο αδερφός μητέρας μου, ναι, δούλευε 57 χρόνια στην Αυστραλία. Μάλιστα. Μέσα σε σκληρές συνθήκες. Δεν πήρε μία. Επειδή μάλιστα έκανε ένα τριόρφο, ναι, δεν πήρε μία. Και όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, τον ρώτησα πόση σύνταξη παίρνεις και μου λέει στην Αυστραλία υπάρχει το σύστημα. Αν έχεις κάποια λεφτά στην τράπεζα και ζεις και βγαίνει. Και δεν χρειάζεσαι. Ναι, 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 δεν σου δίνει τη μία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη είναι επιλογή. Μας. Το αυτό έχω πει σε αυτό είναι η Αυστραλία. Δεν θέλει ο Τζίπρα. Καλά, αυτό είναι στην Αυστραλία. Είναι ένα αστικό σύστημα. Εντάξει, εντάξει. Είναι στην Αυστραλία. Εντάξει. Που έχει μια άλλη οικονομία, η οποία δεν έγινε χτες το πρωί. Τώρα πάμε εδώ. Πρέπει να περικοπούν, κατά τη γνώμη σας, συντάξεις. Να περικοπούν κι άλλο. Ναι, αυτό που λέει, που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Αυτοί που ψηφίσαν, εγώ δεν ψήφισα να περικοπούν. Η Ένωση Κεντρών δεν ψήφισε. Αυτοί που ψηφίσαν να περικοπούν για να ψηφίσουν, έκριναν ότι πρέπει. Αλλιώς στη Βουλή ψηφίζουν με βούρδουλα πάνω το κεφάλι τους. Λοιπόν, για συγγνώμη, τα κόμματα πήγαν και ψήφισαν. Κατά συνέπεια δεν δέχεστε αυτή τη λογική που υπάρχει ότι ενδεχομένως να έχουμε περικοπή των συντάξεων. Ναι, εγώ ήμουν αντίθετος. Εσείς το ξέρω. Ήμουν αντίθετος. Πάμε τώρα στο... Και ήμουν υπέρ άλλων λύσεων όπως αυτή. Πάμε τώρα όμως σε αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τόσο για τη μείωση της φορολογίας, για την μείωση του έμφυα, και βεβαίως και για τις άλλες εξαγγελίες. Και οι δύο τα λένε, και ο Μητσοτάκης και οι δύο τα λένε, θα ακούσουμε μπούρδες και από τους δύο. Γιατί μπούρδες, γιατί. Μπούρδες τα θεωρώ τώρα. Γιατί? Πρώτα, πρώτα βάζεις ένα φόρο, είπε ο Βενιζέλος, πρέπει να βάλουμε φόρο να σωθεί η οικονομία, και τώρα αρχίζουμε και το λιγοστεύουμε το φόρο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, πρώτα κακοί άνθρωποι και τώρα είναι καλύτεροι. Τώρα αυτό το σου επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Τι λογική είναι αυτή? Σου επιτρέπουν τα δημοσιονομικά να το μειώσεις. Να μου δίνει 400 ευρώ το μήνα. Και κάποια στιγμή μου λέει κάν τα 100. Ναι. Είμαι καλός άνθρωπος απέναντί σας. Έτσι, τι είναι. Ναι. Εδώ ο ένθι έλεγε ο Τσίπρας ότι είναι νόμος κακός που πρέπει να καταργηθεί. Εντάξει. Αυτό έλεγε. Ναι. Το Αντώνη, αν σέβεται τα παντελόνια του, πρέπει σε αυτό να επιμείνει. Έτσι κάνουν οι άντρες. Και όχι να λέει 30% τώρα. 50%. Έτσι θέλει τους πολιτικούς ο ελληνικός λαός. Αυτό έχει χάσει ο Τσίπρας. Την αξιοπιστία του. Και παλεύει τώρα, δεν μπορώ ποσοστό να σου επιστρέφω 30% ξέρω εγώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ερώτημα. Όταν εξάγγελνε ότι δεν πρέπει να... δεν είναι καλός ο φόρος ο έμφυα και κατηγορούσε Βενιζέλους, Σαμαράδες και αναθεμάτησε όλους αυτούς. Τι ήταν ο Τσίπρας, μωρό παιδί, νήπιο? Όχι βέβαια. Αντώνη, ερώτημα στον Πρόεδρο. Κάνω μια πρωτοποθέτηση. Να κάνεις, ναι, βεβαίως. Είχαμε 8 χρόνια μνημόνια και το τελευταίο του επί ΣΥΡΙΖΑ και τα λαϊκά στρώματα και επιχειρήσεις, όλες, κυρίως οι μικρομεσαίες και ο κόσμος ο φτωχός, έχει υποστεί μια τρομερή πίεση. Τρομακτική. Μετά από μια αλλαγή πολιτικής, του Τσίπρας την επικρότησε αυτό που έκανε το 2015, έρχεται τώρα να κάνει μια άσκηση ισορροπίας χθες. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα. Κάντε πολύ γελάτε, πρόεδρε. Φιλοσοφίες, γιατί γελάτε. Αυτό είναι σαν φιλοσοφία. Όχι, δεν φιλοσοφίες καθόλου. Τι φιλοσοφίες, είναι μια πολιτική αναλογική εξήγηση. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ακούστε, μην βιάζεστε. Όχι, αλήθεια ακούστε, σας το λέω. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Χθες λοιπόν. Χθες λοιπόν. Είπατε. Ναι, μια άσκηση ισορροπίας. Ανάμεσα. Βεβαίως, ναι. Να το ολοκληρώσω, πρόεδρε. Ναι, ναι. Θέλει να επιστρέψει πίσω, σωστά το είπε με τον δικό του τρόπο ο Πρόεδρος, αυτά που
έχει πληρώσει ο κόσμος μέσα από το υπερπλεώνασμα, το κάνει με έναν τρόπο σταδιακό και το πρώτο βήμα θα το δούμε, γιατί λένε αν θα το δούμε και πότε, στον προπολογισμό. Και από την άλλη... Οκτώβριος είναι το σχέδιο βέβαια. Και από την άλλη, το θέμα που αφορά τις αγορές και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και τις σχέσεις με τους δανειστές και τις συμφωνίες, να μην έχουμε αναταράξεις οι οποίες θα φέρουν το σύνολο της οικονομίας πίσω. Απέναντι σε αυτό, έχουμε τις ανακοινώσεις την επόμενη μέρα όλων των κομμάτων και η πρώτη ανακοίνωση του κυρίου Λεβέντη σε αυτή την κατεύθυνση ήταν με αφορισμούς. Ο αναξιόπιστος, ο ψεύτης, που γιατί τα δίνει, που θα μπορούμε να δούμε ποια από αυτά θα τα δούμε σε ένα μήνα. Είπα αυτό, είπα. Ότι γιατί δεν το πιστεύουμε. Σαν να είναι στην αρχή της τετραετίας. Αντί ενώ βγει, κάνει σαν να ανατέλει. Αντί λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, που υπερασπίζεστε πολλά χρόνια και τα σας παρακολουθώ και το ξέρετε, ναι, τα λαϊκά στρώματα, να επικροτήσετε τα σημεία εκείνα που μπορεί ο Τσίπρας να επιστρέψει κάποια χρήματα από τα χαμένα, αρχίσατε κι εσείς τους αφορισμούς. Αυτό είναι η κανονικότητα στην πολιτική. Δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι υποχρέωση. Πρώτα να αφαιρμάζεις το λαό και μετά να κάνεις ασκήσεις ισορροπίας. Και άλλοι το κάνανε, εντάξει, και δεν τα γυρίσανε. Ο λαός δεν θέλει ασκήσεις ισορροπίας. Είναι ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Όταν χρεώνουμε στον Τσίπρα ότι δεν ήταν ειλικρινής. Ήταν. Απαντήστε μου, ήταν. Σε σχέση με πριν το 2015, όχι. Άρα. Σε και είναι μετά, δηλαδή ένας είναι ανέντιμος, ανέντιμος πρώτα αυτό, και έντιμος. Κύριε Πρόεδρε, στη συνέχεια. Δεν φωνάζουμε. Όχι, αυτό κρίθηκε πολιτικά, θα σας απαντήσω. Δεν κρίθηκε, όχι. Το 15 το Σεπτέμβριο, πώς δεν κρίθηκε, κρίθηκε. Όχι, φύσεις, δεν κατέθεσε ένα πρόγραμμα. Δεν εγνώριζε ο λαός τι τον αναμένει. Εγνώριζε ο λαός τι τον αναμένει. Δεν κατέθεσε ένα πρόγραμμα. Τελειώνω. Τελειώνω. Κατέθεσε ένα πρόγραμμα το 2015 και αυτό εφαρμόζει. Εγώ λοιπόν τελειώνω και λέω το εξής. Αντί τα κόμματα. Ξέρετε, στην προεκλογική περίοδο ο καθένας λέει τις τρέλες του δεν και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Εγώ περίμενα από εσάς, που σας έχω δίπλα τώρα, να είσαστε θετικός στα μέτρα και όχι αφοριστικός. Εγώ περίμενα να είστε πιο αμερόληπτος. Γιατί αυτό είναι δεκανίκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι αφοριστικός. Ο τρόπος της σκέψης σας. Μην συγχωρείτε. Είπα και για την Κολοντούμπα, αν θέλετε να το πω. Αφήνω στους τηλεθεατές να κρίνουν. Πάμε τώρα στο και σου. Αντώνη, ολοκλήρωσε. Να μην επικροτείτε τα θετικά. Δεν, όχι. Τα θετικά όταν έρχονται ως ελεημοσύνη δεν τα υιοθετώ. Αφού προηγείται μεγάλη περίοδος ψεύτης και ψευτιάς και απατεωνιάς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν επικροτώ με δόσεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέτε περί ελεημοσύνης. Θυμάμαι στο παρελθόν και έχω και τα πρωτοσέλιδα όταν προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, δίνανε 3 και 4% αυξήσεις, βγαίνανε πολλοί και λέγανε αυξήσεις πείνας. Η ελληνική οικονομία αντέχει μερικά πράγματα να κάνει. Δεν αντέχει πολλά. Αυτό θέλω να πω. Μην το λέμε ελεημοσύνη, γιατί και το 50 και το 100 που μπορεί να πάρει σήμερα, κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντική εδώ βοήθεια. Εδώ όμως έχουμε, σου κόβω πρώτα 500, πάρε τώρα 50. Εντάξει, αυτό... Είναι άλλη περίπτωση. Άλλο αυτό που λέτε, να έρθω να σου δώσω 50 και το 1 ευρώ είναι βάλσαμο είναι, για κάποιες. Βεβαίως είναι, για και άλλο κατηγορίες. Να σου κόψω πρώτα τα 500 και να σε έρθω με 500, με 50 να σε δελεάσω. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε σε αυτό. Εγώ σας είπα κάτι το οποίο είναι γεγονός. Δημήτρης Τάκης, Δημήτρη, σε παρακαλώ το ερώτημά σου και το σχολείο σου. Εγώ ήθελα να πω και τη λύση θα τη δώσει ο Πετρόπουλος. Πάλι με τον Ανδρέα, θα τα βάλουμε. Ανδρέα. Πάλι του ΣΥΡΙΖΑ η γραμμή. Επειδή δουλεύει στην Αυγή, κοίταξε, ο Ανδρέας δεν εκπροσωπεί το κόμμα. Ο Ανδρέας είναι δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα. Ναι, αλλά το εκπροσωπεί και θαυμάσια και το κόμμα. Σας ενημερώνω. Εντάξει. Σας ενημερώνω ότι το εκπροσωπεί θαυμάσια το κόμμα. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Ορίστε. Λοιπόν, από τότε που ξεκίνησε η κρίση... Για να ακούσουμε όμως για τις συντάξεις αυτό που είπε, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έλα, σε παρακαλώ, να δούμε το και για τις συντάξεις. Θέλω λοιπόν να πω με σαφήνεια ότι σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προβλέψεις που έχουμε για το 19, η θέση, οι απόψεις και τα επιχειρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν επιβεβαιώνονται. Αντίθετα, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο στόχος ο δημοσιονομικός του 3,5% για πρωτογενές πλεώνασμα το 19 μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς την εφαρμογή του εν λόγου μέτρου. Αυτήν τη θέση, αφού την επαληθεύσουμε βεβαίως από τα στατιστικά στοιχεία το επόμενο διάστημα, θα την εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Κομισιόν,
όπου θα παρουσιάσουμε, όπως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, περί τα μέσα Οκτωβρίου τον προϋπολογισμό του 2019. Ήδη διαφαίνεται ότι οι εταίροι μας αποδέχονται και είναι ευτυχείς για τη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, ακούσαμε το σημείο αυτό της ομιλίας που αφορούσε τις συντάξεις. Δημήτρη, σύντομα λοιπόν, και εσύ. Μια μικρή τοποθέτηση και ένα σχόλιο γι' αυτό. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση τέλη του 9, η ΔΕΘ έχει τρεις κομβικές ημερομηνίες. Η πρώτη είναι το «Λεφτά υπάρχουν». Η δεύτερη είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και τα δύο αυτά τα πληρώσαμε πολύ με τρία μνημόνια. Η τρίτη κομβική ημερομηνία είναι η χθεσινή και αυτή της επόμενης εβδομάδας. Είμαστε λίγες εβδομάδες μετά την τυπική έξοδο από το τρίτο μνημόνιο. Είναι η πρώτη φορά που η πολιτική ηγεσία μπορεί να ανέβει στη ΔΕΘ με ένα καλάθι που μπορεί να το γεμίσει και όχι περαιτέρω να το αδειάσει. Θα κρίνουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αφού ακούσουμε και τις εξαγγελίες του εν αναμονή Πρωθυπουργού που είναι στο πολιτικό μας σύστημα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας αντέγραψε αρκετά από τα μέτρα που και ο κύριος Μητσοτάκης θα πει και έχει πει μέχρι τώρα. Το διαφορετικό ποιο είναι, επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι και πονηρός, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτά μπορεί να τα νομοθετήσει όπως ο ίδιος είπε, πριν τελειώσει το 18 και να αρχίσουν να τρέχουν από 1η-1η 19 και μετά. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πει ότι θα τα εφαρμόσει μόλις κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι ένα μικρό που αρκεί να το, πρέπει να το προσέξουμε όσον αφορά το θέμα των συντάξεων και με αυτό τελειώνω. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ πιο συγκρατημένος από διάφορες δηλώσεις βουλευτών του και υπουργών το προηγούμενο διάστημα που εμφανίζονταν απολύτως βέβαιο ότι δεν πρόκειται να ισχύσει σημείωση. Ο κύριος Τσίπρας περιμένει να δει τι θα πούν και οι έξω, γιατί κατά την άποψή μου δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνει μονομερός. Με διαψεύσει ο Ανδρέας, ουσιαστικά. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού χθες, Ανδρέα, στην έκθεση αδειάζει αυτούς που λέγανε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν είπε αυτό το πράγμα χθες. Είπε θα το δούμε. Πριν πάμε όμως σε αυτό, και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να συνδεθούμε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με τη Θεσσαλονίκη, με την Ελένη Ιατρού, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι έγινε έξω από το Βελίδιο. Ελένη, είσαι έτοιμη? Μ' ακούς. Καλημέρα, λοιπόν. Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη που δεν μπορεί να πιστέψει αυτό το οποίο συνέβη χθες. Θα σας δείξουμε με τη βοήθεια της χρονολήπτριας Χριστίνας Δημητρούδη τα ό,τι απέμεινα από τα χημικά. Είχαμε οδομαχίες θερμοκέφαλων διαδηλωτών που ξεκίνησαν μπροστά από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με πορεία ήρθαν εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Όπως βλέπετε από το θυμό τους δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τα φανάρια είναι σπασμένα. Είμαστε στην περιοχή της Παραλιακής, ένα σημείο που κι αν κάποιος δεν ερχόταν για να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο, πρέπει να σας πω ότι ήρθε πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμου, κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά με τους γονείς και τους παππούδες, μέχρι και ηλικιωμένοι, από κάθε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό που είδε ήταν οδομαχίες. Από τη μια την πλευρά να σπάνε, βλέπετε εδώ πέρα τα ξύλωσαν, τα έσπασαν όλα. Επίσης κάτω ότι υπήρχε το έχουν ξυλώσει, το έχουν κάνει πολεμοφόδιο. Απέναντι θα δείτε ότι πήραν απάντηση με χημικά από τους άνδρες των αστυνομικών δυνάμεων που ήταν από την πάνω πλευρά του Δημαρχείου, με αποτέλεσμα να καούν ακόμη και δέντρα. Έπεσαν και μολότοφ. Η εμπόλεμη κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το Μακεδονία Παλάς μέχρι και το λιμάνι και μέχρι πάνω την Εγνατία διήρκησε από τις 7 το απόγευμα και μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Από τα φανάρια δεν λειτουργεί τίποτα και ακόμα το σημείο έχει ζήτημα, πολύ μεγάλο ζήτημα. Μπορείτε να δείτε πού σφινώθηκε ένα χημικό, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στην πινακίδα του ΣΤΟΠ. Από την πάνω την πλευρά εκεί που και τώρα βλέπετε τη δημιουργία ήταν η αστυνομική. Μάλιστα. Και εδώ που βρισκόμαστε Ελένη, εμείς, μισό λεπτό, ήταν όμως, οι διαδηλωτές που θέλουν να προσεγγίσουν το Βελίδιο. Το είδαμε, κύριε Κεβινατές, οι εικόνες, τις βλέπει ο κόσμος να ξέρει, όμως υπήρξε χιλιάδες κόσμου που διαβήλωσε ειρηνικά και δεν έκανε φασαρίες και είπε, έστειλε το μήνυμα αυτό που ήθελε να πει στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Δεν μπόρεσαν να διαδηλώσουν. Η αλήθεια είναι εδώ ότι θέλανε εγώ, και μείνανε. Βλέπω παρά μεγάλη συγκέντρωση. Είναι όλο το παραλιακό μέτρο. Ήταν πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν είναι χθεσινή. Όχι. Επρόκειτο να ξεκινήσει. Δεν είναι χθεσινή συγκέντρωση. Καλά, περίμενε, θα σου δείξω και τη χθεσινή. Μην βιάζεσαι. Δεν είναι χθεσινή. Μην βιάζεσαι, κύριε Πετρόπουλε. Εντάξει. Βρέσε μου το κάλεσμα. Περίμενε. Επειδή εδώ μας εγκαλεί ο κύριος Πετρόπουλος, Γρηγόρη, βρέσε από τη Βεργίνα την τηλεόραση. Το χθεσινή είναι.
Η χθεσινή είναι, κύριε Πετρόπουλε. Δεν είναι η χθεσινή. Πώς δεν είναι, να διαψεύσετε ολόκληρο σταθμό τώρα. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί. Όχι, κύριε Πετρόπουλε, ορίστε, Βεργίνα, χθεσινή. Φυσικά και είναι χθεσινή, να σας εξηγήσω. Χθεσινή είναι, κύριε Πετρόπουλε. Σας παίρνει στο λαιμό της η Βεργίνα. Χθεσινή είναι, κύριε Πετρόπουλε. Χθεσινή είναι. Αυτές είναι οι πραγματικές εικόνες. Όχι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι fake news, κύριε Πετρόπουλε. Το είδε όλος ο κόσμος. Αφήστε τώρα το πείμα αυτό με το fake news. Το είδαμε. Ορίστε, να τη συγκέντρωση. Όχι τώρα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Είναι χθεσινή, κύριε Πετρόπουλε. Οι 3.000 κόσμοι μαζευτήκαν χθες, είναι αυτό το. Είναι... ο κόσμος που βλέπει στην παραλία. Είναι χθεσινή συγκέντρωση, κύριε Πετρόπουλε, ό,τι και να πει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι χθες είχε λιγότερο κόσμο σε σχέση με το πρώτο φιλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Εδώ δεν ήθελα να μετρήσουμε με τον Ποντό. Σαν τους έφηβους. Εδώ βλέπουμε κόσμο στον δρόμο. Ωραία, είναι τα πλάνα αυτά. Ορίστε, μου στέλνουν μήνυμα τώρα. Πρόσωπα που δεν είναι στην Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, γιατί το λέτε έτσι, δεν είναι, είναι αυτό που βλέπετε ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Καλά τώρα, εντάξει, διαψεύδετε την εικόνα, κύριε Πετρόπουλε. Ναι, διαψεύδω είναι... το Βεργίνα TV. Είναι καινούργια εικόνα. Εγώ το διαψεύδω το Βεργίνα TV. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτο στο εκατομμύριο δεν έχει. Δεν υπάρχει. Βγάλανε από την τσέπη του και τα σβάλανε εκεί. Συγγνώμη, είναι μοντάζ αυτό δηλαδή. Όχι μόνο τώρα, τι μοντάζ. Μπορεί να είναι. Είναι μοντάζ αυτό το πράγμα. Κανονικό. Είναι κατασκευή. Αυτή η εικόνα είναι τη άνοιξη. Δεν είναι την εκθέση. Κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη, πιστεύετε ότι ο λαός γύρισε και είναι υπέρ του να δώσουμε κόνομα. Συγγνώμη, αυτό πρεσβεύεται. Ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι η συμφωνία είναι σωστή, κύριε Λεβέντη. Σοβαρολογείτε. Ναι. Ο Τσίπρας το πιστεύει αυτό. Ο ελληνικός όχι ο ελληνικός λαός. Αφήστε, κύριε Λεβέντη. Αφήστε, κύριε Λεβέντη. Σας παρακαλώ τώρα. Αφήστε. Ο ελληνικός λαός. Γίνατε και εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Στην τσέπη σας, εσύ την άποψη του ελληνικού λαού. Εσείς όμως. Σοβαρά. Η δική σας είναι του λαού. Ήτανε 10.000 άνθρωποι. Μα τι λέτε τώρα. Ήτανε 10.000. Τι ήταν 3.000 με το ζόρι. Καλά τώρα. Με το ζόρι 3.000. Το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βάλει το 1/10 από αυτούς. Όχι άλλα fake news. Όχι άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ να κάνω τοποθέτηση για τον Τσίπρα. Όχι, ένα λεπτό. Εδώ πέρα καταρχάς. Εσύ τι έχετε κάνει. Ένα λεπτό. Είναι Θεός. Όχι, όχι. Τσίπρας Θεός. Δεν είπε Θεός. Δεν είπε. Αυτό λέει. Μα δεν είπε. Μιλάει για τη συγκέντρωση ο Χριστιανός. Έλα. Και αμφισβητεί. Λέει 3.000 κόσμος τώρα. 3.000 κόσμος. Δεν σέβεται το πλήθος που βγήκε. Και τον αφήνεται να το κάνει. Μα τι να κάνω. Αυτό είναι παραποίηση. Μα να φημώσω τον δημοσιογράφο. Όχι, να μιλήσει, αλλά να του πείτε από ψήσου μια σειρά φωτογραφίες που κατέληξε. Ότι είναι αντικειμενικά αυτό ένα καρναβάλι. Αντρέα, εγώ δέχομαι να μου δείξεις όσες φωτογραφίες θέλεις. Υπάρχουν πάρτε τον κύριο Καλόγερο από τον Βεργίνα, γιατί εδώ αμφισβητείτε. Εγώ δεν θέλω να, ούτε να εκτεθώ, ούτε να παρουσιάσω ότι αυτό είναι ή το άλλο δεν είναι, για να είμαστε εξηγημένοι. Εμένα μου στέλνουν μηνύμα από τη Θεσσαλονίκη ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. 3.000 δεν είχε, Αντρέα. Λοιπόν, όχι, 3.000 δεν είχε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Για μένα μετράει και η μία άποψη. Δεν μετράει τα 1.500. Καθένας έχει το δικαίωμα να πάει. Πάμε... όχι, θα πάμε για διαφημίσεις. Έχει το δικαίωμα να πάει όπου θέλει. Ελένη, έλα, Ελένη, έλα. Κάτι θες να πεις, Ελένη, ναι. Ελένη, έλα. Βεβαίως, προσπαθώ να σας πω, ναι. Λοιπόν, ότι αυτό που βλέπετε, εννοείται ότι δεν είχε 3.000 κόσμο, είχε πολλούς περισσότερους. Από το Μακεδονία Παλάς ήταν ο κόσμος, μέχρι πέρα από το Λευκό Πύργο, σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Εντάξει. Και όχι μόνον, και θα είχε πολλούς περισσότερους, εάν όλα αυτά τα επεισόδια τους επέτρεπαν να συγκεντρωθούν. Είχε πολύ κόσμο που ήθελε να προσεγγίσει και τα λεωφορεία λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σταματούσαν 3 χιλιόμετρα μακριά από ανατολικά, άλλο τόσο από δυτικά. Περπατούσαν ηλικιωμένοι, αν και δεν είχαν το κουράγιο, παρά τα χημικά, ο κόσμος 7 η ώρα άρχισε ο Πετροπόλεμος. Ναι. Τόσα χημικά δεν έχουν ξαναπέσει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ποτέ, ούτε στη Σύνοδο Κορυφής. Ο κόσμος έμεινε αγανακτισμένος, ναι, γιατί μιλούσαν για μεθοδευμένα επεισόδια για να μην γίνει συγκεκριμένη. Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπω σε αυτή τη λογική. Αυτό που ήθελα να πω. Δεν μπω σε αυτό εγώ, αν είναι μεθοδευμένα ή όχι. Η εικόνα δεν μπόρεσε να δοθεί το. Δεν βλέπετε το πραγματικό μέγεθος. Δηλαδή, γιατί ενώ 7 η ώρα. Σε καμία περίπτωση. Ενώ 7 η ώρα είπανε θα συγκεντρωθούμε και συνέχιζε ο κόσμος, ναι, να έρχεται. Παρά 7 τη... η ώρα, σε μισό λεπτό, Αντρέα, ολοκληρώσει παρακαλώ. Από εκεί και έπειτα άρχισαν τα επεισόδια. Οπότε όποιος και ήθελε να έρθει από τους φραγμούς, τις κλούβες, τα μάτα επεισόδια, είτε έκανε πίσω, ήταν κάπου μπλοκαρισμένος. Άρα αυτό που βλέπετε δεν είναι αντιπροσωπευτικό για λοιπόν, να μιλάτε με δείγμα αυτό. Εγώ μου στέλνουν τώρα εδώ πολλές φωτογραφίες. Αντρέα, θα σας δείξω. Μήπως θέλετε να δείξετε τον ηγούμενο με την ασφιξιογόνο μάσκα, τον κύριο που είχε κατεβάσει τα παντελόνια του κτλ. Γιατί τα αφού τα παντού τα βλέπετε στο διαδίκτυο. Δεν είναι πραγματικός ηγούμενος, ούτε μοναχός. Ούτε σοβαρά μιλάς. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ όλοι. Ούτε τον Τσίπρα δεν ωφελούν τα σχόλιά σας. Τώρα δεν είναι της παρούσης. Μα δεν είναι τρόπος αυτός να υπερασπίζεται ένα κόμμα. Μα δεν υπερασπίζεται κανένα κόμμα. Θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά του, κύριε. Θα σας πω, κύριε. Όχι μόνο το κόμμα.
κόμμα του. Είναι βασιλικότερος όλων στο κόμμα. Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη. Ως βασιλικότερος. Και είστε και κεντρός. Τι κεντρός. Πού εσύ είσαι. Βασιλικότερος λοιπόν, όλων είναι. Κύριε Λεβέντη, ένα λεπτάκι. Εδώ πέρα λέμε ναι. τις απόψεις μας και πώς είδαμε τα πράγματα. 3.000 κύριε Πετρόπουλε. Μα αυτό είδα εγώ. Έχει και ένα όριο αυτό η σοβαρότητα. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Ένα όριο αυτά που λέτε. Σοβαρολογείτε. Τα υπερβαίνετε. Μισό λεπτό να δείξω, μια φωτογραφία που μου στείλανε. Μπορεί να τη δείξουν τα παιδιά εδώ. Μπορούν, μπορούν να τη δείξουν. Αυτή μου τη στείλανε τώρα από Θεσσαλονίκη. Είναι μια φωτογραφία. Το βλέπετε έτσι, ναι, να τη μεγαλώσω εκεί, να δείτε. Εντάξει, είναι εκεί κανονικά, στο Λευκό Πύργο. Από εδώ είναι μια φωτογραφία με πάρα πολύ κόσμο. Σαφώς δεν είναι 3.000, εγώ δεν ξέρω αν είναι 30, 10, 20. Και αλλά... εμπόδισαν τον κόσμο να πάει. Ένα λεπτό. Θα κάνουμε... να προσθέσετε σε αυτούς. Το είπε, κύριε. Το είπε. Ο Πετρόπουλος όμως λέει για 3.000. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι, αλλά. Θα μετράμε τώρα. Είναι κανάλι, σοβαρότητα του κανάλι. Το κανάλι λέμε. Το κανάλι Sky δεν μπορεί να λέει 3.000. Το Sky το λέει. Ακούει Θεσσαλονίκη. Μα δεν το λέει το Sky, κύριε. Το κανάλι έκανε μεγάλη προσπάθεια. Έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν είχε. Τι να κάνουμε ακούει τώρα. Στο Sky ένα να λέει κάνουμε. Έτσι. Ναι. Σοβαρά. Νομίζει ότι το Sky απαντάει την κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Έχουμε ακούσει. Λοιπόν, σημειώνω για να συνεχίσουμε. Έγινε ένα θεματάκι τώρα με, με την ιστορία των φωτογραφιών. Λοιπόν, αν έχει κόσμο θα είχε, λέει και στη ζωντανή κύβερνηση, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είχε πολύ κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν ήταν Αποστόλη που μου στέλνει στο μήνυμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα πλάνα. Αυτά που είχαμε στη διάθεσή μας και κάποιες φωτογραφίες τις δείξαμε. Το λέω στον Αποστόλη, ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος ξέρει από συγκεντρώσεις. Εάν έχεις κάποιες φωτογραφίες, στείλτε μου να τις δείξω. Πάμε στον κύριο Στεργιό Καλόγερο, ο οποίος θύχτηκε από αυτό που είπε. Είναι με κοντομάνικα, ρε εσύ, Αντρέα, εδώ. Δεν είναι παλιά η συγκέντρωση. Και τον είναι και την άλλη. Εντάξει, δεν είναι, τωρινή είναι. Που μου λες είναι παλιά. Δεν είναι. Τωρινή, με κοντομάνι, καλοκαιρινά ρούχα φοράνε. Ο κύριος Στέργιος Καλόγερος, λοιπόν, ο οποίος έχει την αίσθηση του. Καλημέρα, ορίστε. Ναι. Κύριε Χατζή, με ενημέρωσαν ότι ο κύριος Πετρόπουλος αμφισβήτησε την πραγματικότητα, την πραγματική εικόνα που έδειξε χθες η Βεργίνα τηλεόραση και που βλέπουμε τώρα στους δέχτες. Θα ήθελα λοιπόν να πληροφορήσω τον κύριο Πετρόπουλο, αυτόν και τους ομοειδεάτες του, οι οποίοι πραγματικά εχθές για μία ακόμη φορά ξεπέρασαν τα ανθρώπινα όρια, βάλανε τις ειδικές δυνάμεις των ΜΑΤ να ρίχνουν χημικά, λες και πέφτανε βεγγαλικά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Mm. Βλέπετε, αυτά είναι μερικά πλάνα και αν ανοίξει η κάμερα, δεν ξέρω αν έχει. Δικά σας είναι τα πλάνα αυτά, δεν είναι. Είναι δικά μας τα πλάνα. Mm. Αν η κάμερα μου, αυτή που τραβούσε εχθές, δείξει περισσότερο, θα δείτε ότι ο κόσμος ήταν εγκλωβισμένος. Είχαν βάλει δημιουργίες των ΜΑΤ με λεωφορεία στο Μακεδονία Παλάς και ο κόσμος δεν μπορούσε να κυκλοφορεί στην παραλία. Εντάξει, το κατάλαβα. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι, μπορείτε να πιστεύετε, η εκτίμησή σας είναι γιατί ήσασταν εκεί, ότι πόσος κόσμος ήταν, ας πούμε. Ήτανε, κύριε Χατζή, πολύ περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Είναι υπερβολικό λίγο. Εντάξει, τώρα έχει κάποια αξιοπιστία ο κύριος τώρα, 100.000 άνθρωποι. Μα δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή έλεος. Που λέτε, κύριε Πετρόπουλε, έχετε κύριε... αξιοπιστία εσείς. Είσαστε γνωστός Μακεδονομάχος, δεν χρειάζεται, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εντάξει. Εσείς είστε γνωστός. Πείτε ό,τι θέλετε, μετά το 100.000 πείτε ό,τι θέλετε. Δεν τσακωθείτε τώρα. Κύριε Καλόγερε, εδώ υπάρχει, κύριε Καλόγερε, οι εκτιμήσεις. Εντάξει, εντάξει. Κύριε Καλόγερε. 100.000. Αντρέα, μισό λεπτό, μην διακόπτουμε. Κύριε Καλόγερε, μ' ακούτε. Σας μιλάει ο κύριος Δελατόλας, κύριε Καλόγερε. Σας μιλάει ο κύριος Δελατόλας. Οι εκτιμήσεις είναι καθένας κάνει τις δικές του. Η αστυνομία, εσείς, εμείς. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι που υπενήχθηκε ο συνάδελφος, αν ισχύει. Και αν θα δούμε αν ισχύει. Υπάρχει μοντάζ στις εικόνες ή όχι. Όχι βέβαια. Καταρχήν όλα αυτά ήταν χθες. Δεν ακούω τον κύριο Δελατόλα τώρα. Σας ακούει. Ναι, όλα αυτά λοιπόν τα οποία μεταδώσαμε, μεταδόθηκαν χθες μέσα από τον δορυφόρο του ΕΛΑΣΤΑΤ. Δεν υπάρχει ούτε ένα χιλιοστό μοντάζ. Βλέπετε ο κόσμος όλος είναι με κοντομάνικα. 21 Ιανουαρίου δεν υπήρχε, κύριε Δελατόλα, κόσμος με κοντομάνικα, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι της αριστεράς και της προόδου ψεύδονται και ό,τι δεν είναι αριστερό είναι φασιστικό. Εχθές χτυπήσαν γυναικόπαιδα. Τουλάχιστον 15 άτομα μπροστά μου λιποθυμίζαν εχθές. Παιδιά κλαίγανε. Αυτή ήταν συγγνώμη, η κατάσταση που επικρατούσε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλόγερε, ευχαριστώ. Εδώ έχω μια φωτογραφία η οποία δείχνει
πώς είχαν κόψει το δρόμο οι δημιουργίες των ΜΑΤΙΑ, η ελληνική αστυνομία, το δείτε κύριε Πρόεδρε και εσείς. Να το δείχνουμε εδώ, το βλέπεις Ανδρέα, είναι από χτες. Εντάξει, τι ήθελες Ζετάκη, να πάνε στη ΔΕΦ. Δεν ήθελα να πάνε στη ΔΕΦ. Θέλω να πω ότι και το κράτος είχε πάρει τα μέτρα του. Προφανώς. Και από εκεί και πέρα ήταν και κάποιος κόσμος. Δεν ήταν 3.000, ούτε πιστεύω ότι ήταν 100, αλλά όμως ήταν κάποιος κόσμος ο οποίος πραγματικά το έδειξα αυτό για να επισημάνω ότι με δυσκολία πήγανε και αυτοί που πήγανε. Αυτή είναι εντάξει, ήταν και ένας περίεργος κόσμος με κάτι αυτά, με κάτι που έγινε στην Καμάρα κλπ. Και τώρα τι θέλεις να γίνει δηλαδή. Συνοθήλευμα. Μπορεί να γιατί με τους αγαπημένους δεν ήταν περίεργοι. Εντάξει, ναι, αυτό λέω. Τότε τι, αυτοί συμπέρασμα είναι ότι ούτε ο κόσμος του Μαΐου ήταν. Ούτε ήταν χιλιάτομα. Το θέμα είναι. Άρα περνάει συμφωνία. Όχι, δεν είναι κριτήριο αυτό. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το κριτήριο αυτή η συγκέντρωση. Δηλαδή, αν είχε λίγο κόσμο. Να πάει ο Τσίπρας να το δώσει το όνομα, να δώσει και την εθνικότητα, να δώσει όλα. Εγώ λέω ότι δεν είναι το κριτήριο μόνο ο κόσμο. Δεν έχει κλείσει συμφωνία. Αυτό λέμε τώρα. Θέλω να καταλάβω τι υπερασπίζεται ο Ντελατόρα. Υπέρ τη συμφωνία είμαι εγώ. Υπέρ. Βεβαίω. Α, είστε υπέρ. Το έχει πει ο άνθρωπο. Δεν το ήξερα. Είμαι προδότη. Όχι, δεν. Είσαι εθνικόφρονης. Λοιπόν, εθνικόφρονης. Με τα όλα σας. Το άκουσε και αυτό ο Αντώνης σήμερα. Δεν το έχει ακούσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, έλα κύριε Πετρόπουλε. Ας αφήσουμε αυτό τώρα το θέμα και ας πάμε στο θέμα των συντάξεων. Είναι τριτεύον, τεταρτεύον το θέμα των συντοπίσεων. Όχι, μην τα βάζουμε με χαρακτηρισμούς. Κατά τη γνώμη μου, λέω. Κατά τη γνώμη. Να πάμε για τις συντάξεις. Αυτό που είναι ίσονο σημασίας, δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο, κανένας δεν την θυμάται, κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί της. Ποιο? Λοιπόν, λέω τώρα ποιο λοιπόν. Δεν θυμάται. Λέω για τη συγκέντρωση, λέω για το. Πώς δεν τη θυμάται, μα τι είναι αυτό. Η άποψή μου είναι αυτή. Δεν πρέπει να μπορεί να κάνει τέτοια. Αφήστε, ναι. Θα μιλήσουμε κύριε ναι. Λεβέντη, αφήστε. Ναι. Δεν μιλάει για το. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ τα μαζί μπορούν. Εδώ σε μένα εδώ τώρα. Στο ρεπορτάζ σου λοιπόν. Λοιπόν, αυτό που είπε για τη συντάξη ο Πρωθυπουργός. Θέλω να μας το εξηγήσεις. Τι σημαίνει. Χθες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα πρόγραμμα με στοχευμένα μέτρα. Ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαθιστά σοβαρές αδικίες μίας δεκαετίας που γίνανε με τα μνημόνια. Είναι εμβληματική η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Μιλάμε για τα παιδιά που δουλεύανε με 2 και 3 εκατοστάρικα. Και αυτό δεν είναι παροχολογία. Αυτό είναι αποκατάσταση πραγματική μιας κοινωνικής αδικίας. Δεν το θέλει μιλάμε... αυτό, δεν νομίζω. Μα με συγχωρείτε. Εγώ από το πρωί που ακούω Σκάιδε, ήταν περίπου ως κακό αυτό. Μιλάμε για τη συνεπαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, μιλάμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις λιγότερες εισφορές πια που θα δίνουν οι ελευθεροί επαγγελματίες. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Ναι, να ναι. Περιμένουμε, είναι να δούμε. Για μισό λεπτό. Να δούμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μιλάμε για τη μείωση του έμφυα 50%. Μιλάμε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Συγγνώμη, δεν θέλετε να ακούσετε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ο κύριος Λεβέντης έχει εδώ πέρα να κάνει μια καταστροφολογία. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ήρθαμε να συζητήσουμε σε μία σειρά 11 απόλυτα θετικών μέτρων που θέτουν σε επανεκκίνηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση, έχουν στόχευση αναπτυξιακή και ανακουφίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που έχει υποστεί όλα αυτά τα είναι χρόνια. Είναι πολύ μικρό το απόσπασμα. Αδικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό. Σας παρακαλώ. Να ξαναβγάλουμε τον Τσίπρα. Ποιο να βγάλουμε εσάς, κύριε Λεβέντη. Α, έτσι. Τώρα πλάκα κάνω. Έτσι, ε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό και δεν που αφορά. Που αφορά... Εκπρόσωπε αυτού. Τώρα σταματήστε και εσείς, κύριε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον υποκατώτατο μισθό. Η αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από τις αρρωτικές μειώσεις του δεύτερου μνημονίου, είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η δέσμευση της κυβέρνησής μας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Άρα λοιπόν, επειδή η διαβούλευση θα γίνει τον Απρίλιο, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί τότε θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Άρα τότε... Για τη συντάξη, λέτε. Τότε γιατί όχι, συζητάμε από όχι, τώρα, το μισθό είπε. Γιατί συζητάμε από τώρα, κύριε Χατζή. Μισθός, ο κατώτατος μισθός... Είπε το 19, είπε. Όχι, από αλλά πρώτη όχι. Πρώτη 19 θα ισχύει. Δεν είπε θα ισχύει, αφού διαβουλευτούμε, είπε. Όχι. Δεν είπα. Όχι, δεν το καταλάβατε. Συγγνώμη, να το εξηγήσω. Να το εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις. Μάλλον να το εξηγήσω. Βάλ τον Πρωθυπουργό, ρε. Όχι, είναι παρανόηση. Όχι. Και μην μιλάτε. Βάλ τον Πρωθυπουργό. Βάλ το βίντεο αυτό, να δούμε τι. Ναι, τον κατώτατο.
Είμαστε έτοιμοι. Ορίστε, ορίστε. Η αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από τις αρρωτικές μειώσεις του δεύτερου μνημονίου είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε ότι η δέσμευση της κυβέρνησής μας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακούστε, έχετε κάνει μια παρανόηση. Μπορώ να την εξηγήσω. Όταν λέμε διαβούλευση, η διαβούλευση σχεδόν έχει ξεκινήσει με διάφορους παράγοντες που διαμορφώνουν τον κατώτατο μισθό. Αυτό ολοκληρώνεται τέλειο Οκτώβρη και ενδεχομένως να νομοθετηθεί και Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Θα ισχύει σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση από την 1η-1η του 19. Μακάρι. Μακάρι. Αφήστε τον Απρίλιο. Όχι, μακάρι, μα γιατί εδώ. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Τι είπε τώρα. Σας λέω τη διαδικασία. Σας την εξηγώ. Τελεία. Κύριε Πρόεδρε, θέλει σε κάποιο. Από κάτι για συντάξεις, αν δεν υπάρχει κάτι. Να πει κάτι ο κύριος Πρόεδρος γι' αυτό. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Ακούστε, το υποκατώτατο μισθό τον είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάσει. Καθόλου, κύριε. Κάνετε λάθος, κύριε Λεβέντη. Το 2012 με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις και μειώθηκε ο κατώτατος μισθός. Απαντήστε μου το 2015, γιατί όταν ήρθε. Που έτρεχαν οι βαρουφάκηδες έξω και απειλούσαν. Θέλετε να ακούσετε. Ναι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, το 2015 λοιπόν, ναι. Όλη η διαδικασία έγινε για να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις ναι. και ο κατώτατος μισθός ναι. στα 751. Ναι. Αυτό μπήκε σε διαπραγμάτευση στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Καταλήξαν σε μια συμφωνία ότι όταν τελειώσει το πρόγραμμα θα ξεκινήσει η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Με πείσατε. Αυτό τώρα, έγινε. Τώρα με πείσατε. Τι σας έπεισα. Απαντήστε. Έχετε να πείτε τίποτα. Συγγνώμη, μα δεν έχετε να πείτε τίποτα. Είναι 4 χρόνια η κυβέρνηση. Δεν είναι συνέχεια, δεν είναι 4 εβδομάδες. Εσείς κάνετε σαν να ήρθατε τον περασμένο μήνα. Αρθρώστε μία πρόταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Καταστροφολογείτε. Δεν λέτε κάτι. Λέμε λοιπόν. Οι άνθρωποι δουλεύανε 5 χρόνια τώρα με 2 και 3 εκατοστάρια και επανέρχεται σε ένα σεβαστό επίπεδο. Θα του σώσετε εσεί του ανθρώπου. Σώση, κύριε. Τι λέτε εντάξει, τώρα. Εντάξει, τι έλα, Αντώνη. Αντώνη. Ένα από τα θέματα, δεν είναι μόνο αυτό που θέλει μια αποσαφήνιση, νομίζω ότι σήμερα πάλι θα επιχειρηθεί, αλλά δεν είναι εύκολο να το κλείσει, είναι το θέμα των συντάξεων. Μα το εξήγησα, πρόεδρος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται διευκρινήσεις. Να πω. Είπε Απρίλιο. Δεν είπε Απρίλιο. Οκτώβριο είπε. Είπε ο πρόεδρος πριν κάτι σωστό ανάμεσα στα άλλα. Ότι είναι δεσμευμένο. Ορισμένα είναι. Είπα και ένα σωστό. Εντάξει. Λίγο είναι. Εντάξει, και αυτό κάτι. Λίγο είναι. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι ότι το θέμα των συντάξεων είναι, αποτελεί ένα μέρος μιας συνολικότερης δέσμευσης. Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Η εκτίμηση που κάνω και μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικό στα συνταξιδοτικά, είναι ότι αυτό θα προβλεφθεί, αν μέχρι τον Οκτώβρη δεν καταστεί δυνατό να καταργηθεί η μείωση νομοθετικά. Θα υπάρξει αναπλήρωση από το υπερπλεώνασμα ίση ακριβώς με τις μειώσεις που θα γίνουν το 2019. Όχι, το πλεώνασμα θα πάνε και οι ένστερνοι. Αυτό μαθαίνεις. Από εκεί θα πάρουν. Αυτό μαθαίνεις. Ποιος θα πρώτο πάρει, κύριε. Επαναλαμβάνω. Εάν τον Οκτώβριο στον προπολογισμό. Θα τα βρούμε αυτά. Δεν είναι εφικτό. Από πού θα πρώτο πάρει. Δηλαδή με ένα πορτοκάλι όλοι. Κύριε Πρόεδρε. Στην Κανά μόνο έγινε αυτό. Θα το ξαναπώ λίγο. Ο γάμος της Κανά. Να πω εγώ. Θα γίνει με κουμπάρο τον Τσίπρα. Τι μαθαίνω. Ότι αν δεν είναι εφικτό να συμφωνηθεί η κατάργηση του νόμου που κόβει τις συντάξεις από 1η-1η, θα δοθεί αναπλήρωση από το υπερπλεώνασμα ίση με τις μειώσεις αλλά που θα γίνουν 19. Αλλά όμως, από πού θα τα πάρουν. Άλλο θέμα. Και το κράτος θα τα πάρουν. Δεν παίρνουν από το υπερπλεώνασμα ή ένα το επιδότηση δικείου και εκείνο από εκεί. Να ξέρει καλύτερα τα και η τρέλα του άλλων, του Τσίπρα. Ήταν σαφές αυτό που είπα. Ήταν σαφές. Θα το δούμε τον Οκτώβριο. Είναι μία έκδοση. Γιατί με βάση αυτό μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί ο Τσίπρας δεν μίλησε πολύ για το πού θα δοθεί το υπερπλεώνασμα χθες. Είπε να δούμε, να περιμένουμε πόσο είναι κλπ. Δεν είπε αν θα δώσει 13η και οτιδήποτε άλλο. Και ενδεχομένως αυτό να κουμπώνει με αυτό που λέει ο Αντώνης. Και θα σημίζω, δεν το λέω τυχαία. Σας θυμίζω, το ξέρετε, ότι το πού θα δοθεί το υπερπλεώνασμα δεν είναι αποτελεί μέρος της συμφωνίας των δανειστών. Ακριβώς. Όμως είπε κάτι άλλο. Εφόσον διαβουλευτούμε και με τους θεσμούς, εμείς ξέρουμε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Ποιους θεσμούς.
Εντάξει. Υπάρχει επιτυχία. Αυτό το λένε στα πάνελ. Στα πάνελ οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει επιτυχία. Άρχισε προβοκάτσει. Εγώ προβοκάρω. Όπω όταν είπα. Διάβασε το άρθρο του New Post, είναι πιο ισορροπημένο από σένα. Ναι, εντάξει, το γράψει η μάνα μου εκείνο. Λοιπόν. Να ευχαριστώ θερμά. Κλαδική του ΣΥΡΙΖΑ. Να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Λεβέντη που ήταν μαζί μα για μία ώρα εδώ και συζητήσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Έγινε μία ώρα. Μία ώρα ακριβώ. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Δελατρό, τον αποδεσμεύω γιατί έχει διάφορες δουλειές και ραντεβού Κυριακή πρωί. Ναι, ο άνθρωπος είναι... έχει δουλειές, δεν μπορεί να τον καλήσει εδώ πέρα. Πας μάθαμε ότι είναι υπέρ του των Πρεσπών. Και τώρα το μάθατε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάλι... ένα εξάμεινο, ναι, το λέει ο άνθρωπος. Παραμένει Ανδρέας Πετρόπουλος και Δημήτρης Τάκης, γιατί έχουμε τους επόμενους καλεσμένους. Είναι ο κύριος Σταϊκούρα.